Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το fotisfx.com και τον Φώτη Σαμαρίδη. Προχειρή ημέρα σήμερα, αλλά με λίγη καλή διάθεση και καλή μουσική θα ξεκινήσουμε τα πρώτα μας βήματα πάνω στο Canopus Edius 5 από τις τελευταίες εκδόσεις του προγράμματος. Πρόκειται για ένα πολύ καλό πρόγραμμα, συνδυάζοντας εύχριστο και φιλικό προς τον μέσο χρήστη interface, αλλά και πολλές επαγγελματικές δυνατότητες που θα ανακαλύψουμε στο μέλλον, το οποίο πιστεύω ακράδαντα ότι θα δώσει άλλη όψη στα δικά σας βίντεο, προσωπικά ή μη, και γι' αυτό άλλωστε διάλεξα για να σας το μεταδώσω. Πατώντας λοιπόν διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο του Edius, πάνω στο desktop μας, εμφανίζεται αυτή η πρώτη εισαγωγική οθόνη. Πάνω και αριστερά βλέπουμε το box προφίλ, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα δικό μας προφίλ για να έχουμε κατηγοριοποιημένες τις ρυθμίσεις που θέλουμε εμείς να έχουμε κάθε φορά που ξεκινάμε το Edius. Με το πλήκτρο Change, το κουμπί Change, μπορείτε να αλλάξετε ακόμα και το εικονιδιάκι, όπως έκανα και εγώ με το fotisfx.com. Πάντοτε OK, εμφανίζεται εδώ το εικονίδιό σας, το οποίο μπορεί να είναι και σε μορφή PSD. Από κάτω ακριβώς έχουμε τα Recent Projects. Είναι τα τελευταία project που έχετε ανοίξει για να το τροποποιήσετε ή έχετε δημιουργήσει. Παρακάτω είναι το New Project, όπου ξεκινάμε πατώντας New Preset. Εμφανίζεται αυτή η οθόνη, Project Settings. Στην πρώτη στήλη βλέπουμε Output Device, σε τι δηλαδή θα θέλουμε να εξάγουμε το υλικό μας και να το επεξεργαστούμε. NDSC πάλι είναι τα δημοφιλέστερα, αλλά βλέπετε ότι παραπάνω έχει και δυνατότητες για High Definition, όπου φτάνει μέχρι και τα 1920x1080. Είναι αληθές αυτό, δηλαδή όντως μπορεί να εξάγει τέτοιο υλικό και με τέτοια ποιότητα. Εμείς βέβαια προτιμούμε το SD-PAL, το γνωστό μας. Εδώ έχει κάποια ρυθμίσεις, τα kHz που βλέπετε αφορούν τον ήχο και τα 4 channel αφορούν τα 4 κανάλια του ήχου. Εμείς προτιμάμε το 720x576 50i, 50 interlaced δηλαδή, και 4 τρίτα είναι το μέγεθος της κλασικής τηλεόρασης, όχι αυτών που κυκλοφορούν σήμερα, των λίγο παλαιότερων που ήταν, θα λέγαμε, τετράγωνες. Παραδίπλα στο setup, έχουμε το RED format, δηλαδή σε τι θα επεξεργαστούμε τα βίντεο μας, σε τι ανάλυση. Μας δίνει εδώ κάποιες δυνατότητες με διάφορα codec της Canopus, offline standard fine, αλλά και τα uncompressed, RGB AVI, περιπίν. Εμείς θα διαλέξουμε το fine. Παρακάτω δίνει timecode preset, timecode mode, total length. Μπορεί να χρειαστείτε δηλαδή να έχετε ένα συγκεκριμένο μήκος χρόνου πάνω στα project σας, θα το δούμε αργότερα. Overscan size, audio reference level, σε εσάς μπορεί να το δείτε μείον 20, αλλά έχω διαβάσει πρόσφατα ότι στο μείον 9 dB είναι πολύ καλύτερα και δίνει το ήχος όπως ακριβώς τον ακούτε στην τηλεόρασή σας. Παρακάτω βλέπουμε τα track τα οποία θα χρησιμοποιήσετε στο δικό σας project. Στο V-Track αναφέρεται για track το οποίο δεν θα έχει ήχο, αλλά θα έχει μόνο εικόνα. Παρακάτω VA, Video Audio, το αφήνουμε στο 3. Tough Track είναι το Title Track, είναι για τίτλους. Και το Audio Track παρακάτω για να μας δώσει τα κανάλια του ήχου. Μια μικρή σημείωση εδώ, το Tough Track μας το δίνει μόνο του, γιατί συνήθως οι τίτλοι θέλουμε να είναι πάνω από το βίντεο μας και έτσι μας δίνει δυνατότητα με αυτό το κανάλι να φτιάχνουμε δικά μας τίτλακια και να τα ανεβάζουμε και να υπάρχουν πάνω από το κυρίως βίντεο. Μπορούμε βεβαίως να φτιάξουμε και ένα τίτλο πάνω σε ένα V-Track ή VA-Track, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
αλλά μας δίνει αυτό το κανάλι ξεχωριστά για να έχουμε καλύτερη οργάνωση. Πάτοντας OK, μας δίνει αυτή τη μικρή οθόνη πώς θα το ονομάζουμε το preset το καινούριο. Εγώ το αφήνω όπως έχει και πού βεβαίως. Πάτοντας OK εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο στα New Project, το οποίο πάλι μπορούμε να αλλάξουμε μέσα από αυτά τα settings, να το κάνουμε FairyPin 16-9. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε πατώντας το πλήκτρο Start. Μας δίνει εδώ τη δυνατότητα να του πούμε πού θα σώσει αυτό το track, αυτό το project με συγχωρείτε, αλλά και με ποιο όνομα. Και μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα φάκελο με το όνομα του project, το οποίο έχουμε δώσει εδώ. FairyPin Fotis FX, FX. Ή να το αφήσουμε όπως είναι στο φάκελο που θέλουμε να το ορίσουμε εμείς. Πατώντας OK ξεκινάει το πρόγραμμα του Edius. Και μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι μου να επισκέψετε τη σελίδα μου photosfx.com, ούτως ώστε να μου δίνετε τις δικές σας παρατηρήσεις ή και προτροπές για τα βίντεο μαθήματα τα οποία παρακολουθείτε ή θα παρακολουθείτε στο μέλλον, και με τη δική σας προτροπή, με τη δική σας ενθάρρυνση θα συνεχίσω και εγώ να σας μεταδίδω τα όσα ξέρω σχετικά με δημιουργικά προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ, καλά να περνάτε όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας!